τον πρόεδρο της Κομισιόν, τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, για τη συνάντηση που βρίσκεται αυτή την ώρα σε εξέλιξη με τους επικεφαλείς των θεσμών. Ένα σκληρό bras de fer βρίσκεται αυτή την ώρα σε εξέλιξη στη Βελγική πρωτεύουσα, καθώς φαίνεται ότι τις τελευταίες ώρες έχει πάρει νέα τροπή διαπραγμάτευση. Είναι στο τραπέζι μία νέα πρόταση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, την οποία πάντα σύμφωνα με πληροφορίες του ειδησογραφικού οργανισμού Reuters την έχει απορρίψει η ελληνική κυβέρνηση. Πάμε αμέσως στο Γιώργο Παντελάκη που βρίσκεται στις Βρυξέλλες να μας δώσει όλες τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο. Χαρακτηριστικά πάντως πρέπει να πούμε για το κείμενο που παραδόθηκε από την πλευρά των θεσμών στα χέρια των εκπροσώπων της ελληνικής κυβέρνησης. Μας έλεγε χαρακτηριστικά λοιπόν κυβερνητικός τέλεχος νωρίτερα, μας έδωσαν ένα κείμενο ελάχιστα διαφορετικό από το πεντασέλιδό τους. Και η αναφορά εδώ βεβαίως σχετίζεται με το αρχικό κείμενο που είχαν παραδώσει οι θεσμοί. Δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές λοιπόν, και μάλιστα Έλληνας αξιωματούχος, υψηλόβαθμος αξιωματούχος, χαρακτήριζε νωρίτερα παράλογες τις απαιτήσεις στις οποίες εμένει η πλευρά των θεσμών. Εδώ, να σημειώσουμε βεβαίως, εδώ το αυστηρό μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός λίγο πριν να αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες. Έτσι ακριβώς είναι, λίγη ώρα πριν αναχωρήσει λοιπόν, με αφορμή την επιμονή από συγκεκριμένους θεσμούς να μην αποδέχονται ισοδύναμα μέτρα. Λίγο λοιπόν πριν αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες, τόνιζε ο Πρωθυπουργός. Η μη αποδοχή ισοδύναμων μέτρων δεν έχει ξαναγίνει ούτε στην Ιρλανδία ούτε στην Πορτογαλία. Πουθενά αυτή η περίεργη στάση δύο ενδεχόμενα μπορεί να κρύβει. Είτε δεν θέλουν συμφωνία, είτε εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Στο στόχαστρο λοιπόν της κριτικής του Πρωθυπουργού, οι αιτιάσεις και οι αντιδράσεις αλλά και οι απαιτήσεις που έχουν γύρει κάποιοι από τους θεσμούς, τα βέλη βεβαίως στρέφονται κυρίως προς την πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, καθώς ενώ η ελληνική πρόταση έχει γίνει αποδεκτή ως βάση συζήτησης για τη συμφωνία, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εγείρει και προβάλλει αξιώσεις που έρχονται σε αντίθεση με τα χαρακτηριστικά και την πολιτική φιλοσοφία της ελληνικής πρότασης. Γιώργο, γνωρίζαμε τις ενστάσεις αυτές από το πρωί και φαίνεται ότι ΦΠΑ, συντάξεις και φορολογία των επιχειρήσεων είναι τα αγκάθια στη συμφωνία. Έτσι ακριβώς είναι, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εγείρει λοιπόν αυτού του τύπου τις απαιτήσεις και προφανώς υπάρχει εδώ επιμονή για περαιτέρω περιστολή στις δημόσιες δαπάνες. Πρέπει να πούμε ότι επίσης σχετίζονται οι αντιδράσεις και με την απόδοση των μέτρων που προτείνει η ελληνική κυβέρνηση. Γι' αυτό ακριβώς η συγκεκριμένη πλευρά των θεσμών δείχνει την περιστολή, την περαιτέρω περιστολή δημοσίων δαπανών. Η κυβέρνηση από την άλλη έχει εκπέμψει το δικό της μήνυμα ότι η πρότασή της έχει συγκεκριμένη πολιτική φιλοσοφία και στόχευση, πρέπει να έχει αναδιανεμητικό χαρακτήρα σε ό,τι αφορά στα μέτρα που θα ληφθούν, ότι έχει έρθει η ώρα να συμβάλλουν αυτοί που έχουν τη δυνατότητα και σε κάθε περίπτωση η ελληνική κυβέρνηση δεν επιθυμεί να επιβαρυνθούν περαιτέρω όσοι έχουν σηκώσει το βάρος της κρίσης τα τελευταία 5 χρόνια. Μισθωτοί, συνταξιούχοι, χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Υπάρχει βεβαίως και ένα ζήτημα σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση του ελληνικού δημοσίου χρέους. Δηλαδή, ενώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διατηρεί μια απολύτως άκαμπτη στάση, εμένει σε σκληρά μέτρα, εντούτοις δεν είναι πρόθυμο να διατυπώσει με ισχυρό τρόπο τη θέση του στο διαπραγματευτικό τραπέζι και στις συνεννοήσεις που έχει με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο, άρα απαιτείται η διευθέτηση και ρύθμισή του. Την ώρα που ούτως ή άλλως οι ευρωπαϊκοί θεσμοί έχουν αρνητική στάση στο ζήτημα, με συνέπεια να μην προχωρά αρκετά η συζήτηση για μια ισχυρή δέσμευση των πιστωτών για την αντιμετώπιση του ελληνικού δημόσιου χρέους. Ένα σημείο το οποίο η ελληνική πλευρά μαζί με τη διασφάλιση της μεσοπρόθεσμης χρηματοδότησης εκτιμά ότι είναι απολύτως κομβικά προκειμένου να γίνει αποδεκτή η συμφωνία.